Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο παραμένει ο παγκόσμιος συναγερμός για τον έμπολα μετά και τη νέα δραματική προειδοποίηση που απίφθινε μία από τις μεγαλύτερες κυβερνητικές οργανώσεις παγκοσμίως για την ταχύτατη εξάπλωση του ιού. Σύμφωνα τώρα με την Oxfam, εάν η επιδημία δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, τότε ο πλανήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή. Την ίδια ώρα διαστάσεις επιδημίας λαμβάνει και ο πανικός, καθώς σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ παρατηρούνται φαινόμενα υστερίας εξαιτίας του ιού. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε και στη χώρα μας, όταν ένας άνδρας νιγηριανής καταγωγής προσήλθε στο νοσοκομείο του Ρίου με συμπτώματα πυρετού. Πάντως, ήδη οι νεκροί από τον ιό έχουν ξεπεράσει τις 4.000 και τα κρούσματα τις 9. Θα δούμε τώρα το ρεπορτάζ και αμέσως μετά οι ειδικοί απαντούν σε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις. Επιδημία φόβου λόγω του έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Ντάλλας, σταθμός τρένων και λεωφορείων σφραγίστηκε, καθώς γυναίκα έκανε εμετό με τις αρχές να διαψεύδουν τις αρχικές πληροφορίες πως βρισκόταν σε λίστα παρακολούθησης υπόπτων για έκθεση σε έμπολα. Στο Μέιν, δασκάλα δημοτικού σχολείου ετέθησε αργία μόνο και μόνο επειδή συμμετείχε σε συνέδριο στον Ντάλλας. Ανησυχία και εν πλώ. Στο Τέξας επέστρεψε κρουαζιερόπλοιο μετά το περιπετειώδες ταξίδι του στην Καραϊβική λόγω της απομόνωσης υπεύθυνης εργαστηρίου, η οποία ίσως είχε έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά του Ντάνκαν. Προηγήθηκε κινηματογραφική επιχείρηση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής με ελικόπτερο για τη λήψη δείγματος αίματος της γυναίκας. Το δείγμα εστάλει για ανάλυση σε εργαστήριο του Όστιν. Είναι σοβαρή ασθένεια, αλλά δεν μπορούμε να παραδοθούμε στην υστερία ή το φόβο, γιατί αυτό θα δυσκολέψει τη μετάδοση στον πληθυσμό των ορθών πληροφοριών. Η έξαρση του έμπολα στη Δυτική Αφρική οδήγησε ακόμα και τον Φιντέλ Κάστρο να παραμερίσει την έχθρα δεκαετιών, προτείνοντας συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση του έμπολα. Ο πρώην ηγέτης της Κούβας έριξε τον κύβο σε άρθρο του με τίτλο «Η ώρα του χρέους», το οποίο αναπαράγουν κουβανικά μέσα ενημέρωσης. Θα συνεργαστούμε ευχαρίστως με το αμερικανικό προσωπικό στην αποστολή αυτή και όχι για την αναζήτηση ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών που έχουν υπάρξει αντίπαλοι για τόσα πολλά χρόνια, αλλά για την παγκόσμια ειρήνη. Πιστεύω είναι θετικό να αφήσουμε πίσω κάθε πολιτική κατάσταση και ιστορική διαφορά και να προχωρήσουμε μπροστά σε ανθρωπιστική συνεργασία. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η Κούβα έχει ήδη στείλει 165 ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στη Σιέρα Λεόνε, ενώ προετοιμάζεται να ρίξει ακόμα 296 άτομα στη μάχη με τον αόρατο εχθρό στη Λιβερία και τη Γουινέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να επανεξετάσει τους χειρισμούς του στη Δυτική Αφρική, μετά και τη διαρροή εσωτερικού εγγράφου που έκανε λόγο για καθυστερημένη αντίδραση στην αντιμετώπιση της επιδημίας. To send a message that we will not leave millions of West Africans to fend for themselves against an enemy that they do not know and against whom they have no defense. Η κυβέρνηση του Καναδά θα αποστείλει 800 φιαλίδια του πειραματικού εμβολίου VSV-EBOV στην έδρα του οργανισμού στη Γενέβη, ο οποίος και θα αποφασίσει σε ποιες χώρες της Αφρικής θα το διαθέσει. Σε πλήρη συναγερμό για τον έμπολα παραμένει και η Ευρώπη, ενώ ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Ισπανία. Μεγάλη βελτίωση φαίνεται πως παρουσιάζει η υγεία της Τερέσα Ρομέρο, με νοσοκομιακές πηγές να κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανή νίκη της στη μάχη με το φωνικό ιό. Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam απίφθινε έκκληση να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προσπάθεια κατά του έμπολα. Σύνδεση τώρα με τη Βάνα Κουτρουλού. Καθώς, Βάνα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δραματική έκκληση της βρετανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam για εντατικοποίηση των δράσεων κατά του έμπολα. Πρέπει να πούμε, Εύα, ότι ήταν μια ασυνήθιστη έκκληση αυτή, προκειμένου να αποσταλεί ακόμη και στρατό στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπως είπε η οργάνωση Oxfam, σε συνδυασμό με χρήματα και ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να αποφευχθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, η ανθρωπική καταστροφή της γενιάς μας από τον έμπολα. Η οργάνωση τόνισε ότι ελάχιστα είναι τα περιθώρια. Μιλάμε χρόνου. Για μια δραματική έκκληση, Βάνα, έτσι. Ακριβώς, μιλάνε ακριβώς. Για ανθρωπιστική καταστροφή μια ολόκληρη γενιά, αν γενιάς. Δεν μπορέσουν να το ελέγξουν. Έτσι ακριβώς. Η οργάνωση Oxfam λέει ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, κάνοντας λόγο για ένα παράθυρο λιγότερο από 2 μήνες προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν αυτή την επιδημία έμπολα. Εξάλλου, συγκλονιστική ήταν δραματική και η έκκληση που απίφθινε και η πρόεδρος της Λιβερίας με μια επιστολή η οποία ανακοινώθηκε μέσω του BBC. Στους ίδιους δραματικούς τόνους είπε ότι η γενιά, η νέα γενιά της χώρας της έχει καταστραφεί, έχει
δεν μπορεί πια να αντιμετωπίσει την κρίση. Και εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως εκτός ελέγχου. Να σου πω ότι η Λιβερία θρυνεί 2.000 θύματα. Είναι ο μισός ακριβώς αριθμός από τα 4.500 θύματα που έχουν χάσει τη ζωή τους από το θανατηφόρο ιό Έμπολα. Πάνα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα το ίδιο μένουμε, αλλά στα δικά μας, όπου είχαμε θρίλερ στη χώρα μας, συγκεκριμένα στην Πάτρα, για ένα πιθανό κρούσμα έμπολα. Συναγερμό σήμανε όταν ένας Νιγηριανός μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Ρίου στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίος Ανδρέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του έγιναν αμέσως οι απαραίτητες εξετάσεις και όπως διαπιστώθηκε, τελικά πάσχει από λίμωξη του αναπνευστικού. Αρνητικός στον ιό έμπολα βρέθηκε τελικά ο Νιγηριανός ναυτικός στην Πάτρα, σηματοδοτώντας έτσι τη λήξη συναγερμού στην ιατρική κοινότητα της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Ο 27χρονος άνδρας προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με συμπτώματα παρόμοια του έμπολα. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε λίγες ώρες αργότερα, έπασχε από μια συνηθισμένη λίμωξη του αναπνευστικού, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Η επικεφαλής του Κελπνό, ωστόσο, μιλώντας στην καθημερινή της Κυριακής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις υγειονομικές αρχές της χώρας, θεωρώντας βέβαιη την εμφάνιση της νόσου στην Ελλάδα. Η εισαγωγή κρούσματος έμπολα είναι σχεδόν αναπόφευκτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι από τη στιγμή που εμφανιστεί κρούσμα να περιορίσουμε τη διασπορά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε την επιδημία τη συγκεκριμένη ως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι τέταρτη φορά που το κάνει στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως, η κινητικότητα από τις μεγάλες δυνάμεις, είτε τις ΗΠΑ, είτε την Αγγλία, τη Γαλλία, την Κίνα κτλ., ήταν πάρα πολύ μικρή. Ο αιμορραγικός πυρετός που πρωτοεμφανίστηκε στο Κονγκό το 1976 συνεχίζει καθημερινά το θανατηφόρο πέρασμά του από χώρες της Δυτικής Αφρικής, αυξάνοντας με απειλητικούς αριθμούς τον αριθμό των θυμάτων. Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και Γουινέα είναι οι χώρες με τους περισσότερους νεκρούς μέχρι σήμερα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός στην Νιγηρία. Η Νιγηρία ακόμη δεν έχει βγει από τις χώρες οι οποίες, ας πούμε, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Εχθές το βράδυ είχαμε το ευχάριστο νέο να ακούσουμε ότι η Σενεγάλη βγήκε από τις χώρες όπου μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. Η χώρα μας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται χώρα χαμηλού κινδύνου για τον ιό. Ωστόσο, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στρέψει την προσοχή τους στον έλεγχο των ταξιδιωτών από τις χώρες της Αφρικής που πλήττονται από τον ιό έμπολα. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, καθηγητή μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στέλεχος του Κελπνό. Κύριε Τσακρή, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να δούμε τώρα πόσο κοντά είναι στη χώρα μας ο ιός, μιας και το Κελπνό είπε ότι είναι σχεδόν αναπόφευκτο να εμφανιστεί κρούσμα και στην Ελλάδα. Πραγματικά, όσο εξαπλώνεται η επιδημία στις χώρες της Αφρικής, τόσο οι πιθανότητες να δούμε περιστατικά σε διάφορες εστίες στην Ευρώπη, στην Αμερική, είναι, θα λέγαμε, μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο αριθμός των ταξιδιωτών που έρχονται από αυτές τις χώρες με έμεσες πτήσεις, όπως ξέρουμε, άμεσες πτήσεις με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής που εξελίσσεται η επιδημία, δεν έχουμε. Αλλά όσοι έρχονται με τις άμεσες πτήσεις είναι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα περιορισμένος. Εκεί κυρίως που θα λέγαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη χώρα μας, είναι κυρίως η θαλάσσια οδή. Είναι πιθανόν έτσι να δούμε και κάποιους μετανάστες, αν και είναι δύσκολο, να έρχονται από τις χώρες που έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή από τον ιό του έμπολα. Κύριε Τσακρή, πόσο έτοιμοι είμαστε? Είδαμε και την άσκηση ετοιμότητας που έγινε την περασμένη εβδομάδα. Είστε αισιόδοξος? Θα λέγαμε ότι όλα τα συστήματα υγείας, ακόμα και της Αμερικής, προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα όπως εξελίσσεται η επιδημία από τον ιό του έμπολα. Η όλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι τώρα και από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική δείχνει ότι τρία σημεία είναι πάρα πολύ βασικά. Το να υπάρχει, να υπάρχει ειδική ομάδα η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Αυτό το έδειξε και η τελευταία περίπτωση του Ντάλλας στην Αμερική, που δείχνει ότι πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα που θα ασχολείται με αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, όπως επίσης και το τρίτο σημαντικό είναι το να επιτηρείται με συγκεκριμένες διαδικασίες η υγεία του προσωπικού το οποίο ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, κύριε Τσακρή, πάμε να απαντήσουμε για να βοηθήσουμε και τον κόσμο σε μερικές χρηστικές χρήσιμες ερωτήσεις για τον ιό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη. Μπορεί ο ιός να μεταδοθεί με το βήχα και το φτέρνισμα? Από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, από τις προηγούμενες επιδημίες του ιού έμπολα, αλλά και από την τωρινή επιδημία, όπως ξέρουμε, μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά, με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά ή με αντικείμενα τα οποία είναι μολυσμένα με εκρήσεις πάλι με βιολογικά υγρά του ασθενούς. Δεν υπάρχουν επιδημιολογικά τέτοια δεδομένα που να δείχνει ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, η επιδημία που εξελίσσεται τώρα στην Δυτική Αφρική φαίνεται ότι ο τύπος, το στέλεχος το συγκεκριμένο, είναι περισσότερο μεταδοτικό από ό,τι ήταν προηγούμενα στελέχη που είχαν προκαλέσει επιδημίες. Πόσο ζει εκτός του ανθρώπινου σώματος?
Θα λέγαμε ότι και εδώ οι μελέτες είναι περιορισμένες. Από ό,τι ξέρουμε, ο ιός αυτός είναι ένας ιός με έλυτρο, με φάκελο, όπως λέμε, που δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, λίγες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει σε ιδανικές συνθήκες, μπορεί να επιβιώσει μέχρι και 6 μέρες στο περιβάλλον. Αν κάποιος αναρρώσει από τον ιό, μπορεί ακόμα να τον μεταδώσει? Θεωρητικά πιστεύετε ότι όταν κάποιος πια, όταν η λίμωξη αποδράμει, δεν είναι πια μολυσματικός, δεν μεταδίδει πια τον ιό. Όμως υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι με το σπέρμα ο ιός μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και 7 εβδομάδες μετά την ανάρρωση του ασθενή ή λίγοι ασθενείς που αναρρωνίουν από την βαριά λίμωξη του ιού του έμπολα. Αυτό που μας είπατε τώρα, οι ασθενείς που αναρρώνουν εμφανίζουν ανοσία για πάντα. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Και εδώ είναι ένα θέμα που ακόμα εξετάζεται από την επιστημονική κοινότητα. Η ανοσία πιστεύεται ότι τουλάχιστον για το στέλεχος το οποίο έχει προκαλέσει την επιδημία, για το συγκεκριμένο τύπο του ιού έμπολα, όπως την συγκεκριμένη περίπτωση της επιδημίας που εξελίσσεται, που έχουμε τον τύπο του ιού του Ζαΐρ, πιστεύετε ότι υπάρχει ανοσία έναντι του στελέχους αυτού. Βέβαια δεν είναι ξεκαθαρισμένο για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατάει η ανοσία από το συγκεκριμένο στέλεχος. Και κλείνοντας, κύριε Τσακρή, μπορούν και τα κατοικίδια να νοσήσουν? Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε με το πρόσφατο περιστατικό στην Ισπανία, που δόθηκε η οδηγία να γίνει ευθανασία στο σκύλο της νοσηλεύτριας, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό του έμπολα. Μέχρι τώρα τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι ο ιός, η δεξαμενή, όπως ξέρουμε, είναι οι νυχτερίδες, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην τρέχουσα επιδημία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της επιδημίας στη Δυτική Αφρική, και διάφορα άγρια ζώα, όπως είναι πίθηκοι και άλλα άγρια ζώα στην ζούγκλα της Αφρικής. Έχει βρεθεί να μεταδίδεται με ζώα, με σκύλους ή με γάτες, αλλά μόνο έχουν βρεθεί αντισώματα που δείχνουν ότι και αυτά τα ζώα δυνητικά μπορούν να μολυνθούν με τον ιό του έμπολα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας τώρα.